Αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, το εφετείο Κρήτης αποφάσισε τη μείωση της ποινής του 39χρονου, που τον Οκτώβριο του 2019 ξυλοκόπησε άγρια δασκάλα έξω από δημοτικό σχολείο της πόλης των Χανίων. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον έκρινε ένοχο για τις κατηγορίες της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, ο οποίος σήμερα ζήτησε συγγνώμη, είναι μια νίκη, είναι μια δικαίωση και για την δασκάλα τη Θεοδούλου Κατερίνα, γιατί αναγνωρίζει το λάθος του. Η δασκάλα δικαιώθηκε. Η δασκάλα υπέστη μια ανέτεια επίθεση, η οποία είχε και τα χαρακτηριστικά έμφυλης βίας. Αδικαιολόγητη, απρόκλητη. Θεωρούμε ότι δικαιώθηκε με την απόφαση του εφετείου. Το περιστατικό είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Ο 39χρονος, ο οποίος είχε βρεθεί στο σχολείο του παιδιού του παρά τη δικαστική απόφαση που του το απαγόρευε, είχε χτυπήσει με πρωτοφανή αγριότητα την άτυχη εκπαιδευτικό όταν του είπε ότι εμποδίζει την έξοδο των μαθητών από το σχολείο. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 4 ετών χωρίς αναστολή και ήδη είχε εκτίσει 11 μήνες. Ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί τόσο έντονο περιστατικό. Εμείς είμαστε εδώ συμπαραστεκόμενοι σήμερα στη συναδέλφισά μας. Θεωρούμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αποδίδει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και το γεγονός αν είμαστε ικανοποιημένοι ή όχι, εντάξει, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι όταν ένας άνθρωπος κακοποιείται έτσι. Απολογούμενο σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος απέδωσε τη βίαιη συμπεριφορά του στην εξάρτησή του από το αλκοόλ.